τα δόντια του τις επόμενες ώρες και στις νότιες περιοχές. Σφοδρές χιονοπτώσεις, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους, σαρώνουν την Κροατία με τον παγετό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν, η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές, ο στρατός, βρίσκονται σε επιφυλακή. Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώνονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οροφή σχολείου κατέρευσε υπό το βάρος του χιονιού στον Πιλάτς, με σχολεία και σε άλλες περιοχές να παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον 2 ημέρες. Στη Ρωσία τα ποτάμια έχουν παγώσει, καθώς το θερμόμετρο έχει βουτήξει στους μείον 35 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Μείον 25 έδειξε ο υδράργυρος στη Μόσχα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως οι χιονοθύελλες θα συνεχιστούν όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Πολωνία βιώνει έναν από τους πιο βαρύς χειμώνες όλων των εποχών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συνολικά 48 από τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς ο υδράργυρος κάνει βουτιά στους μείον 20 βαθμούς σε πολλές περιοχές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα, οι αρχές προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να μην μετακινούνται άσκοπα. Σε μια εξέλιξη